Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε στα αθλητικά. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Με τον Παντελή Παντελή σήμερα. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε έβγαλα λίγο πιο νωρίς, γιατί μετά θα φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Μεταφορών. Τον βλέπω, είναι ακόμα στον Α και περιμένουμε να τελειώσει για να έρθει σε εμάς. Λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από εμένα. Να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ. Χθες είχαμε το δεύτερο τελικό στη σειρά των τελικών ανάμεσα σε ΑΕΚ και Κεραυνό. Η ομάδα της Λάρνακας, η ΑΕΚ, είναι πλέον μια ανάσα από το έκτο πρωταθλήμα της ιστορία της. Όλα είναι κερδισμένα την τελευταία δεκαετία και το δέκατο συνολικά, υπολογίζοντας τα επικαιρό πεζοπορικού. Χθες έκανε επίδειξη δύναμη, κέρδισε με 85-55 τον Κεραυνό στο Κίτιον και έτσι έκανε το 2-0 στη σειρά και απέχει μόλις μία νίκη, αφού όποιος φτάσει τις τρεις στέφεται πρωταθλητής. Η ΑΕΚ, που αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα κάνει και τον double φέτος, καθώς πριν μια εβδομάδα περίπου κατέκτησε και το κύπελλο. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 14/5 στις 4:45 στο Στρόβολο και αν ο Κεραυνός κερδίσει και χρειαστεί τέταρτος τελικός, θα γίνει την Τετάρτη 17 Μαΐου. Χθες είχα υποχρεώσεις η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, K16, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για το αναπτυξιακό τουρνουά εθνικών ομάδων που διεξάγεται στην Αρμενία. Υπτήθηκε από την αντίστοιχη ομάδα της Γεωργίας με 2-1. Η Γεωργία άνοιξε το σκόρ, η Εθνική ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Όμως δέχτηκε την ήττα με έναν γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της Γεωργίας. Εχθές είχαμε το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, το Νεφίλιο του Μιλάνου. Η Ίντερ ήταν η μεγάλη νικητρία στον ντέρμπι. Κέρδισε με 0-2, αφού ως τυπικά η υπεδούχος ήταν η Μίλαν στον ντέρμπι Ντε Λα Μαντονίνα. Και έτσι πάει στη ρεβάν σε 6 ημέρες με τεράστιο προβάδισμα για να είναι αυτή η ομάδα που θα βρεθεί στον τελικό του Champions League. Έκανε ένα πολύ καλό ημίχρονο Ίντερ, βρέθηκε να προηγείται με 2-0 μόλις το 11 και μετά με την εξαιρετική της διαχείριση κράτησε με άνεση το τεράστιο αποτέλεσμα που τη φέρνει πιο κοντά στο τέλος, στον τελικό. Από την πλευρά της η Μίλαν ήταν απογοητευτική στην αρχή, μετά προσπάθησε να κάνει κάτι αλλά ήταν πλέον αργά και τσιπάει με ένα βαρύ σκορ στην πλάτη της στον επαναληπτικό. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς αγώνες σε Europa και Conference League, τους πρώτους για τη φάση των ημιτελικών. Η επαναληπτική είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, επίσης Πέμπτη. Για το Europa, η Juventus υποδέχεται τη Σεβίλη και η Ρώμα φιλοξενεί την Bayer Leverkusen. Το Conference League, η Φιωρεντίνα φιλοξενεί τη Βασιλεία και η West Ham την Ολλανδική Alkmaar. Και οι τέσσερις αγώνες ξεκινούν στις 10. Και να κλείσουμε με την Ευρωλίγκα, όπου χθες πανηγύρισε την παρθενική της πρόκριση στο Final Four του Κάουνας. Η Μονακό επικράτησε με 97-86 της Μακάμπη. Έτσι η Μονεγάσκη έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό Πειραιός που πέρασε στα ημιτελικά το βράδυ, το Final Four το βράδυ της Τρίτης. Η άλλη ομάδα που συμπληρώνει την τετράδα μαζί με την Μπαρσελόνα είναι η Real Madrid, η οποία ολοκλήρωσε την ανατροπή επί της Παρτιζάν και κέρδισε με 98-94, ανέτρεψε διαφορά 16 πόντων, ενώ έγινε και η πρώτη ομάδα που ανατρέπει σκορ μετά από 2-0 στη σειρά και το έκανε το 3-2 και πέρασε στο Final Four. Αυτά είχαμε από ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, Παντελή. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Αλέξη Βαφιάδη, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Πολίτης.